Το 2019, εγώ τότε ήμουν ταμείας της Ομοσπονδίας και ο κύριος Παλιούρας ήταν ταμείας της Παρέλασης. Φυσικά, εγώ σαν ταμείας που ήμουν, είχα όλη την υπευθυνότητα για τα χρήματα της Ομοσπονδίας και για τα έξοδα, τα έσοδα. Είχα κάνει ένα απλό πρόγραμμα, όχι δεν είναι, δεν το έκανα εγώ, φυσικά ήταν τα QuickBooks που πηγαίναν όλα πάνω, τα γράφαμε κανονικά για 2,5 χρόνια. Το τελευταίο απολογισμό που είχα δώσει ήταν το 2018, το Μάη μήνα. Ήταν η τελευταία φορά που είχε έρθει η Εξελεκτική Επιτροπή στην Ομοσπονδία να ελέγξει τα βιβλία. Που συνήθως πρέπει να έρχεται, να έρχεται 4 φορές το χρόνο. Για απολογισμό που μου ζητούσαν και ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ τους έλεγα. Ενημέρωση που βρίσκεται τώρα, τούτη εδώ τη στιγμή, πόσα χρήματα έχουμε από την παρέλαση που έχουν πάει. Σαν ενημέρωση μπορώ να σε ελάτε, είναι όλα γραμμένα, είναι μέσα στο κομπιούτερ, θα τα δείτε. Απολογισμό τους λέω δεν μπορώ να σας δώσω γιατί δεν έχει έρθει η Εξελεκτική Επιτροπή να κάνει, να κοιτάξει τα βιβλία, να κάνει τον έλεγχο. Ο ταμείας δεν είναι υπεύθυνος να κάνει έλεγχο το ταμείο της παρέλασης ή το κάθε chairman από την κάθε ομάδα που είναι εκεί πέρα. Ο ταμείας παίρνει τα χρήματα, τα καταγράφει, τα βάζει στην τράπεζα. Η Εξελεκτική Επιτροπή δεν είχε έρθει. Ο κύριος Μημάρογλου, που του είχα ζητήσει 4 φορές, λέω, γιατί ήταν καινούριος πρόεδρος από το 2018, λέω εντάξει, μπορεί να μην ξέρει, μπορεί να το ξεχνάει, μπορεί, γιατί εμείς είμαστε εκεί πέρα, δουλεύαμε σαν ομάδα στην αρχή, φυσικά. Και να δουλεύει σαν ομάδα, η ομάδα δουλεύει για το καλό της Ομοσπονδίας. Και του έλεγα, κύριε Μημάρογλου, όχι κύριε, δεν έλεγα κύριε, έλεγα, Κλεάνθη, του έλεγα, έλα σε παρακαλώ, η Επιτροπή πρέπει να έρχεται όπως είναι το καταστατικό, είναι 4 φορές το χρόνο και κάθε φορά που γίνεται εκδήλωση. Πρέπει να έρθει να ελέγξει όπως γινόταν και τα άλλα τα χρόνια. Την κάλεσε όταν πέρασε η θητεία του, έτσι. Ναι, την κάλεσε όταν ήταν να γίνουν οι εκλογές. Είχε περάσει η θητεία. Και του λέω, κοίταξε εδώ, εγώ μου ζητούσα απολογισμό συνέχεια και εγώ του λέω, συγγνώμη, απολογισμό δεν δίνω. Ο κύριος μου λέει, κοίταξε εδώ, αν δεν μου δώσεις εσύ απολογισμό, εγώ θα το πάρω, λέει, από το βοηθό του ταμεία. Του λέω, κοίταξε εδώ, άμα ζητήσεις, του λέω, σαν πρόεδρος, απολογισμό από το βοηθό του ταμεία, εγώ παρατιέμαι, του λέω, γιατί δεν θέλω να είμαι υπεύθυνος για ένα πράγμα που είναι αντικαταστατικό. Η Εφορευτική Επιτροπή έρχεται εδώ πέρα για να ελέγξει τον ταμεία και εγώ στη ζητάω να έρθουν να με ελέγξουν. Δεν αποφεύγω, του λέω. Και εγώ το έβαλα εκεί πέρα πείσμα ότι γενικό απολογισμό, όχι πείσμα, αλλά δεν μπορούσα να τον δώσω απολογισμό και να πάω εναντίον του καταστατικού. Άλλο είναι να δώσεις ενημέρωση που είμαι υπεύθυνος να δώσω την ενημέρωση, να έρχεται σαν πρόεδρος και να μου λέει, Θανάση, πού βρίσκεται τώρα το Ταμείο της Ομοσπονδίας, να κοιτάξει το, είναι και όποιο άλλο μέλος της Ομοσπονδίας, να έρθει να ζητήσει από το Ταμείο και να του πει, δέξα μου τα βιβλία της Ομοσπονδίας. Το είχα κάνει τόσο εύκολο το σύστημα, γιατί εάν κάνεις ένα σύστημα πολύ ενημερωμένο, βαρετό, όχι βαρετό, δηλαδή να το κάνεις πολύπλοκο, οι απλοί άνθρωποι και οι περισσότεροι δεν πρόκειται, το κάνεις αυτό για να μην βλέπει ο άλλος και να βρίσκει
τα λάθη που έχεις κάνει. Εγώ το έκανα ένα απλό που είναι έσοδα-έξοδα με αποδείξεις, με που τα κυριότερα πράγματα ήταν επί το πλείστο. Οι εξαλλαγές που γινόταν στην Ομοσπονδία ήταν με πιταγές που ήταν από την τράπεζα και κάθε 15 Μαΐου ερχόταν και ο λογιστής να κοιτάξει τα βιβλία για να κάνει file τους φόρους στην πολιτεία. Εγώ μαζί με αυτό, άμα έχω την τελευταία, πως έδειχνα εγώ τον απολογισμό που ήταν κανονικός. Ερχόταν η Επιτροπή, κοίταζε όλα τα βιβλία. Ό,τι ερωτήσεις είχαν, ήταν εκεί, επιάνανε παραδείγματος χάρη τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για τα λαχεία. Τα λαχεία. Δεν μπορείς να πεις που πουλήσεις 100 λαχεία και να έχεις πουλήσει 2.000. Πρέπει να τα αποδείξεις αυτά που έχεις πουλήσει. Ερχόταν να κοιτάζουν τον έλεγχο για το βιβλίο που βγαίνει, το Λεύκομα, ναι. Όλα αυτά εμείς τα είχαμε έτοιμα, πάκα τα βιβλία, γιατί ο Πέτρος μας είχε πει ένα πράγμα που δεν είναι ένα κάπι να κάνεις, γιατί το ένα κάπι θα χαθεί. Θα κρατάει ένα κάπι η γραμματεία, θα κρατάς ένα κάπι εσύ και το άλλο το κάπι θα το βάλεις κάπου που έτσι και χαθούν τα λαδί.